Μαζί μας στο στούντιο βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουράκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε μια κρίσιμη συγκυρία με αιχμή και το προσφυγικό μεταναστευτικό, σήμερα είπατε ναι στη φιλοξενία των προσφύγων εκ νέου, όχι στις κλειστές δομές ξανά για ακόμα μια φορά. Σαφέστατη και ομόφωνη η απόφαση της ΠΕΔ. Αυτό λοιπόν είναι το ρεζουμέ συμπερασματικά. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Και να ξεκινήσουμε με την επίμαχη απόφαση, η οποία αφορά την φιλοξενία σε σπίτια. Αυτό υπάρχει και τώρα. Mm-hmm. Εξελίσσεται το πρόγραμμα Εστία, το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε, χρηματοδοτείται από την ύπατη αρμοστία. Δηλαδή και πόρους από τους έκτακτα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κονδύλια της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε γι' αυτό. Έχουμε δομές για 1.100 άτομα. Έχω ενοικιαζόμενες κατοικίες και φιλοξενούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, στην Κρήτη, μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος των εγγράφων τους, πάρουν τα διαβατήρια και αναχωρήσουν από την Κρήτη, από την πατρίδα μας, για τον τόπο προορισμού. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν αναχωρήσει αρκετοί. Έχουμε ήδη από τα 1.100, 309 θέσεις έχουν φύγει. Ο προορισμός τους βασικά κατά 80%, 70% είναι η Γερμανία. Και το υπόλοιπο είναι οι βόρειες χώρες της Ευρώπης. Δεύτερος προορισμός του είναι η Ολλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία. Αυτοί είναι βασικοί προορισμοί. Λέμε εμείς ότι ναι, συμφωνούμε, αναγνωρίζουμε ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με τις ροές της συνεχής. Ναι, ότι τα νησιά είναι επιβαρημένα, το αναγνωρίζουμε. Και ναι, και η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας και της Κρήτης να συμβάλλει σε αυτή την αποσυμφόρηση. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να είναι μόνο πρόβλημα της χώρας. Έπρεπε η Ευρώπη, πέρα από τα κονδύλια, να σταθεί πιο ενεργά. Πώς να σταθεί πιο ενεργά? Με διάφορες παρεμβάσεις. Και δεν πρέπει να παίζει το ρόλο του κομπάρσου, όπως λέμε τελευταία. Παρεμβάσεις για ειρήνη στις περιοχές ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται είναι άνθρωποι ξεριζωμένοι. Έρχονται από περιοχές πολέμου. Έρχονται από τυραννικά καθεστώτα. Έρχονται από περιοχές με μεγάλη κλιματική αλλαγή, θα το έλεγα καλύτερα, μεγάλη κλιματική κρίση. Η αλλαγή είναι μια διαδικασία συμβατή, γίνεται με ομαλό τρόπο. Αλλά αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε είναι, αποτελούν μια κλιματική κρίση. Λέμε λοιπόν, ναι, να φιλοξενήσουμε 1.500 που είπε η κυβέρνηση, μπορούμε και παραπάνω και μπορούμε και γρηγορότερα από ό,τι θέλει να κατασκευαστεί ένα κέντρο κλειστό. Πάντως, μέχρι στιγμής η θέση σας, η θέση της ΠΕΔΕΝΟ και η θέση της κυβέρνησης, ήταν δύο παράλληλοι δρόμοι, οι οποίοι δεν τέμνονταν πουθενά. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση με αφορμή και την επανίδρυση, την επανασύσταση του αρμόδιου Υπουργείου? Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Πρώτα απ' όλα θα επιμείνουμε. Για να κατανοήσουν, παρά το ότι το πρόβλημα πιέζει, να κατανοήσουν ότι έχουμε δίκιο και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε κάλλιστα σε όλη την Κρήτη να το αντιμετωπίσουμε, να το ανοίξουμε, να διαμοιράσουμε τις οικογένειες και να ενσωματωθούν. Αλλά και μόνο ότι σήμερα έγινε επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, από μόνο του δείχνει πολλά. Αναγνωρίζει το πρόβλημα, λοιπόν, έτσι? Προφανώς. Προφανώς. Νομίζω ότι το ομολόγησε και η ίδια κυβέρνηση, ότι έξενε κύκλος και πρέπει να επανασυστήσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούσε με στρατιωτικούς όρους, που εκτιμώ τον κύριο Στεφανή, που τον είχαν θέσει τελευταία, δεν μπορείς με στρατιωτικούς όρους να επιβάλλεσαι ή, εν πάση περιπτώσει, όπου είναι και ένα στρατόπεδο να λες πάμε. Και η Κρήτη, πρέπει να ξέρετε, έχει και ιδιαιτερότητες. Μετανάστες έχουμε αρκετούς. Έχουμε πάνω 50-60 χιλιάδες στην Κρήτη μετανάστες. Είναι γνωστό ότι πολλοί έχουν ενσωματωθεί. Εδώ μιλάμε για πρόσφυγες που προστατεύονται από τους διεθνείς κανόνες. Προστατεύονται από τον ΟΗΕ. Η εντύπωση που έχει δοθεί μέχρι στιγμής είναι ότι η κυβέρνηση το έχει διαχειριστεί λίγο πρόχειρα το θέμα. Αυτό το λέω με αφορμή και τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Προτάθηκαν δηλαδή δύο περιοχές. Σίγουρα η περιοχή των Αρμένων, γιατί η άλλη αφορά το Τιμπάκι, ήταν η πλέον ακατάλληλη και αυτό διαπιστώθηκε εκ των υστέρων. Απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, Λευτέρη, ο κ. Φασομητάκης είχε πει ότι είχαν έρθει εκπρόσωποι κυβερνητικά στελέχη, εν πάση περιπτώσει, όποιοι ήταν αυτοί, και είχαν κάνει αυτοψία στις συγκεκριμένες περιοχές. Ναι, κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εκείνο που είναι εντυπωσιακό και όπως λέει και ο κύριος Κουράκης, είναι ότι η Κρήτη σηκώνει και μπορεί να φιλοξενήσει. Ωστόσο, πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν χρηματοδοτικά πλέον οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία της Κρήτης? Δηλαδή, η ΠΕΔ
μπορεί να τους ενοικιάσει σπίτια, να τους βοηθήσει. Υπάρχουν τα εργαλεία αυτά, κοιτάξτε, δηλαδή τα οικονομικά εργαλεία κεντρικά που να τα διαχειριστεί η ΠΕΔ. Τεχνογνωσία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και μπορούμε άμεσα να ανταποκριθούμε. Οικονομικά υποστηρίζεται από την ΥΠΑΤΕ αρμοστία και προκαταβάλλει η ΥΠΑΤΕ αρμοστία από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Mm. Όλα τα κονδύλια, όλα τα κονδύλια και η υποστήριξη που γίνεται από ανθρώπους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή οτιδήποτε άλλο. Για τους υπάρχοντες που βρίσκονται εδώ. Τώρα, θα σας πω το εξής. Το πρόγραμμα Εστία είναι για 25.000 περίπου. Το νέο πρόγραμμα που έρχεται σε νέες δομές, θα αναλαμβάνουν το Υπουργείο ή άλλες κρατικές δομές, είναι 40.000. Και όλα αυτά χρηματοδοτούνται από τους τακτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν είναι ότι θα τους χρηματοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση χρηματοδοτεί μόνο τους μετανάστες. Η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί μετανάστες. Γι' αυτό βλέπετε και τώρα, όλοι το λένε προσφυγικό. Δεν το λένε μεταναστευτικό, προσφυγικό. Αν δεν αλλάξει και πει κέντρα, όπως και κλειστά κέντρα δεν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πας να το μετονομάσεις που ακούγεται αυτό ότι κέντρα ειδικού ελέγχου, νομίζω ότι αυτό δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε κανένα. Δεν ταιριάζει σε εμάς. Δεν ταιριάζει στον αξιακό κώδικα των κριτικών, που έχουν πάρα πολύ υψηλά τη φιλοξενία, την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας, την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, τα ζητήματα της δημοκρατίας. Και οι άνθρωποι αυτοί, το να ξεκινούν από τόσο μακριά να έρθονται, με τόσες δύσκολες συνθήκες, έρχονται από, να επαναλάβω, από πόλεμο. Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, η οικογένειά τους. Πέφτουν οι βόμβες δίπλα τους. Σκοτώνται τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Λέτε δηλαδή ότι μπορούν να βρεθούν τα κονδύλια αυτά και για την Κρήτη, για τη φιλοξενία στην Κρήτη. Νέων προσφύγων. Υπάρχουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να σταματήσει μας. Πρέπει να αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες για να σταματήσουν αυτές τις ροές. Και δεν πρέπει το πρόβλημα να το αντιμετωπίζει μόνο η χώρα. Είναι και ανακυκλούμενοι στα προγράμματα οι πρόσφυγες που ωφελούνται κάθε φορά. Δηλαδή φεύγουν 300, θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές από κάποιους άλλους. Τώρα να σκεφτείτε πόσο πρόχειρα είναι. Έχουμε 300 θέσεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην κυβέρνηση. Ή στους αρμόδιους. Στείλτε 300 άτομα να τα φιλοξενήσουμε τώρα μέχρι να κάνουν τα χαρτιά τους για να φύγουν. Σας είπα, κανείς δεν θέλει, δεν έχει προορισμό την Κρήτη. Άντε στους 100 να μείνουν 2 ή 5. Οι οποίοι έχουν σωματωθεί, έχουν βρει δουλειά, πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και να ξέρετε από την εμπειρία που έχουμε τώρα και τη γνώση που έχουμε, μιλούν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Δηλαδή τώρα και με το πρόγραμμα Ήλιος, έτσι, θα κάνουν σεμινάρια ελληνικών, ελληνικού πολιτισμού. Ενσωματώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Πάνε περίπου 400 παιδιά στα σχολεία. Θα σας δώσω στατιστικά στοιχεία να δείτε. Δηλαδή αρχίζουν να ενσωματώνονται. Mm. Ωραία. Να σας πάω λίγο στο κομμάτι της χρηματοδότησης και να βάλουμε λίγο στο τραπέζι το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο κόλλημα στο κομμάτι, στην παράμετρο που αφορά την εκροή των χρημάτων. Αν υπάρξει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο θέμα. Κατά τη μετάβαση λοιπόν από την ΥΠΑΤΕ αρμοστία στην κυβέρνηση, προφανώς μπορεί να είναι και ο λόγος επανίδρυσης του Υπουργείου αυτός. Υπάρχει plan B για αυτό το ενδεχόμενο? Όχι, τα κονδύλια υπάρχουν. Υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει διαχειριστική αρχή, είναι έτοιμα όλα. Δηλαδή τώρα για τις δομές. Γιατί εμείς προτείνουμε και είμαστε έτοιμοι. Κάναμε μια κουβέντα, μια συζήτηση με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ήρθε και εδώ. Δεσμεύτηκαν οι φορείς να πάρουμε κάποια ανήλικα συνόδευτα. Εμείς και σε ένδειξη καλής θέλησης, να σου δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να δώσουμε. Και εμείς να συμβάλλουμε στην επίλυσή του, όσο μπορούμε να συμβάλλουμε. Ήδη είμαστε πανέτοιμοι για να καταθέσουμε για τρεις μικρές δομές για ανήλικα ασυνόδευτα. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε πανέτοιμοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Μάλιστα. Το ξέρετε, δηλαδή, δεν υπάρχει. Πρακτικά. Όλα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει κονδύλια για αυτούς ακριβώς τους σκοπούς. Πρακτικά, δηλαδή, αν αύριο θέλετε να αγκιάσετε 500 σπίτια σε όλη την Κρήτη για νέους πρόσφυγες, θα έχετε τα χρήματα να το κάνετε? Ναι, ναι, νομίζω. Ναι. Μάλιστα. Γιατί οπότε, θα είναι, αν συμφωνήσουν στο πρόγραμμα, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να συμφωνήσει η κυβέρνηση. Στη συνάντηση, λοιπόν, και που θα κάνετε. Είπαμε εσείς ότι και η Κρήτη είναι ιδιαίτερος τόπος. Έτσι, είναι ένας ισχυρός τουριστικός προορισμός. Αυτό θα μου πείτε θα τα λιώσει όλα. Όχι, είναι ισχυρός τουριστικός. Υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε, αλλά και όχι μόνο έτσι. Πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα. Πρέπει να δούμε τα ζητήματα της αλληλεγγύης. Αυτά πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα. Στη συνάντηση, νομίζω, λοιπόν, στο Υπουργείο θα διεκδικήσετε αυτό, να δεχτούν αυτό.
Κοιτάξτε, εμείς θα ενημερώσουμε αύριο και μια σχετική επιστολή. Ήδη σήμερα συζητήσαμε ποιοι θα είναι οι άξονες και οι αρχές της επιστολής αυτής και προς τον κύριο Γεραπετρίτη και προς τον κύριο Υπουργό, τον νέο Υπουργό, τον κύριο Μηταράκη. Προφανώς θα ενημερώσουμε τους βουλευτές της Κρήτης, θα τους κοινοποιήσουμε και θέλω να σας πω και το εξής από τα μηνύματα που παίρνουμε. Όλοι οι πολίτες που μας συναντούν, τα μέλη της ΠΕΤ, τους δημάρχους, αλλά και οι φορείς, συντάσσονται με αυτή την πρωτοβουλία της ΠΕΤ. Θεωρούν ότι είναι η καλύτερη και η πιο ενδεδειγμένη λύση να απαντήσουμε με ανθρωπιά απέναντι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είναι λογικό. Φανταστείτε ένα χώρο τριών στρεμάτων, π.χ. να φιλοξενεί 1.500 ανθρώπους. Δεν θα το ήθελε κανείς. Αν όμως η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση πάνω σε αυτό, τι προτίθεται να κάνει η ΠΕΔ? Θα επανεκτιμήσουμε, θα επιμείνουμε. Είναι... Δεν θέλω να προβλέψω κάτι, αλλά πιστεύουμε ότι με την επιχειρηματολογία μας, με την πειθό μας και αν υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και μπορούν να ακούσουν, να το συζητήσω και νομίζω ότι θα τους πείσουμε. Μπορείτε και πιο δυναμικά βέβαια. Και θα είμαστε και ένα καλό παράδειγμα και να δώσουμε και την τεχνογνωσία μας, όπως το χειριζόμαστε το θέμα και με την αναπτυξιακή και η δημιουργική αναπτυξιακή και ο πλοϊκός, μπορούμε να δώσουμε την τεχνογνωσία μας και σε άλλες περιφέρειες και να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Όμως, πάλι επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες, διεθνείς πολιτικές πρωτοβουλίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις μεγάλες δυνάμεις, δυνάμεις που λέμε της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, νομίζω δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Άρα είναι καθοριστική η δύναμη της πολιτικής παρέμβασης και καθοριστική η δύναμη της Ευρώπης, η δύναμη της Ευρώπης, της ειρήνης και του πολιτισμού. Είναι Ήπειρος με τη μεγαλύτερη ειρήνη τα τελευταία χρόνια. Ήπειρος της πρόοδου, Ήπειρος της αλληλεγγύης, Ήπειρος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα πρέπει να παρέμβει εδώ και τώρα πριν είναι αργά. Λοιπόν, κύριε Κουράκη, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό, το οποίο έχει την πρακτική του πλευρά, αλλά και την πολιτική του παράμετρο. Θέλω λοιπόν να σας πάω στο δεύτερο σκέλος. Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, είπε μεταξύ άλλων ότι κάποιοι, χωρίς να τους κατονομάσει, αναζητούν τον αδύναμο κρίκο. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την τοποθέτηση αυτή, με δεδομένο ότι ο κύριος Μαρινάκης, πέρα από δήμαρχος Ρεθύμνου, είναι και αντιπρόεδρος της ΠΕΔ. Ο κύριος Μαρινάκης, ό,τι είχε να πει, τα λέει δημόσια και καθαρά. Δηλαδή... Προκύπτουν κάποιοι προβληματισμοί πολιτικής φύσεως που ενδεχομένως έχετε συζητήσει και εσείς. Θα σας πω, το είπα και στον κύριο Στεφανή αυτό. Δεν μπορείς μέσα από δορυφόρους να εντοπίζεις χώρους χωρίς να πας να κάνεις μια αυτοψία. Ο κύριος Μαρινάκης τι εννοούσε, γιατί στην πρώτη συνάντηση από τον κύριο Στεφανή δεν ήταν λόγω ασθενείας του. Τι εννοούσε, δεν μπορείς να χειρίζεις αυτά τα ζητήματα, να δεις μια εντολή σε ένα στέλεχος του Υπουργείου, να ενημερώσεις τον Δήμαρχο ότι κάτι συμβεί. Αυτά γίνεται σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο. Συνομιλούν οι δύο πολιτικοί άντρες και βγάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Όταν είπα στον κύριο Στεφανή ότι πρέπει να συνομιλήσει με τον Δήμαρχο και συνομίλησε στη συνέχεια, νομίζω δόθηκαν οι διευκρινήσεις και κατάλαβαν ότι ο τόπος αυτός των Αρμένων δεν είναι ο κατάλληλος για να φιλοξενήσει πρόσφυγες. Αυτό θέλει να πει ο κύριος Μαρινάκης. Ότι θέλει να πει ότι με συζήτηση μπορεί να λυθούν όλα. Και εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι αντιδρούμε, δεν θέλουμε. Αυτό έχει πάει και αλλού τώρα. Δηλαδή οι Αρμένοι έχουν βγει από το κάδρο, είναι κάποια άλλη περιοχή στο κάδρο αυτό του Υπουργείου. Νομίζουμε ότι αυτό και με τις τελευταίες δεσμεύσεις των Υπουργών ή συζητήσεις και η περιοχή της Φεστού και η περιοχή της Χερσονήσου και η περιοχή των Αρμένων. Μα αυτά τα ζητήματα θα υπάρχουν παντού στην Κρήτη. Και ξέρετε, θα υπάρχουν παντού. Γιατί η Κρήτη είναι ευαίσθητη. Δεν θέλουν τέτοιες ζωμές. Δεν θέλουν τέτοιες ζωμές για τους ανθρώπους που φιλοξενούν. Το έχουν στο αίμα τους. Έχουν τον αξιακό κώδικα που λέει πάρα πολύ ψηλά τη φιλοξενία και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό τους. Λοιπόν, λέμε σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι κλειστά κέντρα. Εξάλλου οι τουριστικές περιοχές περισσότερο βλάπτονται από κλειστές δομές παρά από ανθρώπους που μένουν σε σπίτια ενταγμένοι και έχουν μια κανονική ζωή. Μα πέρα από αυτά, θέλει ιδιαίτερη φύλαξη, αστυνομία πολύ, χρειάζεται μια σειρά ζητήματα. Χρειάζονται υποδομές. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε, να πάμε να τις διβάξουμε, να βάλουμε 5 κοντέρ
μέχρι και να στηβάξουμε ανθρώπους. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε και επιμένουμε και από ανθρωπιστική διάσταση και από διάσταση αλληλεγγύης και κατανοούμε και το πρόβλημα των νησιών να βοηθήσουμε όλοι στην αποσυμφόρηση. Για φανταστείτε, είναι 13 περιφέρειες, ας πούμε οι 12 να πάρουν από 2.000 άτομα. Αμέσως, έτσι λύνεται το πρόβλημα. Ας το πάρουμε, αφού θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε, ας το πάρουμε αυτή την ωραία πρόταση που κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Συμπερασματικά κλείνοντας, αν θες να πεις κάτι πλέον. Να πω αυτό που μας λέει ο κύριος Κουράκης, ότι είναι πολιτική βούληση. Δηλαδή, τώρα πλέον η ΠΕΔ έχει το στοίχημα, είναι το στοίχημα της ΠΕΔ, να πείσει την κυβέρνηση να αλλάξει την απόφασή της και να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρώπη για το λόγο αυτό και η ΠΕΔ να τα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες για όποιον πρόσφυγα έρθει εδώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουράκη, που βρεθήκατε απόψε κοντά μας, όπως και εσένα, Λευτέρη, για τη συμβολή σου στη συζήτηση.